πρεμιέρα κάνει σήμερα το κλείσιμο του ραντεβού για εμβολιασμό με το σκεύασμα της Αμερικανικής Novavax. Το πρώτο εμβόλιο αναμένεται να χορηγηθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου στη χώρα, ενώ στο νοσοκομείο Χανίων οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 9 Μαρτίου και λόγω του περιορισμένου αριθμού στην Ελλάδα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα. Οι εμβολιασμοί με το Novavax στο εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ξεκινούν την Τετάρτη 9 Τρίτου και θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη. Το εμβόλιο Novavax χορηγείται σε δύο δόσεις, ενδομικά, σε διάστημα τριών εβδομάδων. Δηλαδή, η επαναληπτική δόση είναι σε 21 ημέρε. Ε, το, το... το ωράριο είναι 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Πρόκειται για το πρώτο πρωτεϊνικό εμβόλιο, το οποίο περίμεναν πώ και πώ, κυρίω εκείνοι που δεν ξεπέρασαν τι φοβίε του για τα mRNA εμβόλια και δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί. Το Novavax αφορά μόνο τη βασική κάλυψη με δύο δόσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναμνηστική και θα χαρούμε πάρα πολύ, και ιδιαίτερα όσον αφορά στο ανεμβολία στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομηχανίου, στους υγειονομικούς, να προστρέξουν πλέον. Έχουμε άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα μας κατά της πανδημίας. Έχουμε πλέον όλους τους τύπους των εμβολιων. Τα ραντεβού όσο πηγαίνουμε είναι και λιγότερα, γιατί μειώνεται και η ζήτηση. Έτσι έχω ανακοινώσει τα ποσοστά της αναμνηστικής δόσης, που σε αυτούς που λύγει το προσωπικό είμαστε στο 96%. Άρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που πλέον αναζητούν την αναμυστική δόση με τον κυριότερο λόγο είναι γιατί την έχουν κάνει. Έτσι, άρα μειώνονται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε κάποια ραντεβού πρώτη δόση, 1500 περίπου την ημέρα είναι λιγότερο. Όσο προχωράμε, είναι και λιγότερο. Λογικό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, ο αριθμό των θετικών κρούσματων στα χανιά είναι τρομακτικό από την αρχή τη πανδημία, αφού μέσα σε δύο χρόνια περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού έχει κολλήσει. Συγκεκριμένα 40.324 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο νομό, με τα ενεργά σήμερα να υπολογίζονται στα 2.074. Τους δύο πρώτους μήνες του 2022 έχουν καταγραφεί 73 θάνατοι, ενώ ολόκληρο το 2021 87 συνανθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου. Δύο μήνες το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πιέστηκε πάρα πολύ. Όταν φτάσαν τα χανιά, σχεδόν σε μία μέρα να βγάζουν κοντά στα 900 ε, θετικά κρούσματα βεβαιωμένα. Πώς καταλαβαίνετε αυτό μεταφράστηκε σε μεγάλο αριθμό νοσηλειών. Σήμερα στη ΜΕΘ COVID παραμένουν 4 ασθενείς και 40 στις κλινικές του νοσοκομείου Χανίων με το διοικητή να αναφέρει ότι πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί γιατί μπορεί προχτές τα κρούσματα στα Χανιά μετά από καιρό να ήταν 160, χτες όμως ανέβηκαν και πάλι στα 234. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοσοκομεία να έχουν νοσηλεύσει τρία βρεφάκια σε μονάδα εντατικής νεογνών με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα το οποίο είναι 18 ημερών, εξελίσσεται καλά. Όπω επίση μεγάλη νοσηρότητα στα παιδιά. Πάνω από 50 παιδιά από την αρχή του χρόνου νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική COVID κλινική. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, ο αγώνα ήταν τεράστιο. Ξεπεράσαν οι νοσηλίε στι COVID κλινικέ μέσα σε δύο μήνε στου 400. Τα νούμερα είναι, είναι ηλικιώδη. Και βέβαια είχαμε και απώλειε.